Και συνεχίζουμε. Ο Νίλ πραγματικά έρχεται από το μέλλον, αλλά είναι και τιμή μας που φιλοξενούμε εδώ στη σκηνή του Disrupt ένα πραγματικό φιλόσοφο και πρωτοπόρο διανοητή, όπως είναι ο Θεοδόσης Τάσιος. Συμφωνώ, δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις. Θα μας μιλήσει σήμερα για το ρόλο που έπαιξε η τεχνολογία στην εξέλιξη της εργασίας στον πέρασμα των αιώνων και θα κάνει μια ζωντανή κουβέντα με τη Μαρία Ευθυμίου, η οποία έχει διδάξει χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα για τη σημασία της ιστορίας και επίσης είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το Fortune για το πόσο αυτή τη στιγμή το να επιχειρεί κάποιος στη χώρα αποτελεί πραγματικά έναν υπερήρωα. Ας τους καλωσορίσουμε για τους δύο στη σκηνή του Disrupt. Κυρίες και κύριοι, μετά από τον κύριο Χάρμπισον, μην περιμένετε τίποτα σπουδαία πράγματα και χειροκροτήματα. Τα κεφάλια μέσα τώρα. Δεν έχουμε εντυπωσιακά πράγματα. Δεν έχουμε δουλέψει σε επίπεδο πολύ προχωρημένης τεχνολογίας και πολύ προχωρημένης προσωπικής πείρας όπως εκείνος. Και γι' αυτό, μάλιστα, καταλαβαίνω ότι οι ευγενικοί οργανωτές ονομάτισαν το θέμα μας με έναν τρόπο πολύ ευρύ, ώστε η κυρία Ευθυμίου και εγώ να μπορούμε να κολυμπήσουμε μέσα και να διαλέξουμε στενότερα αντικείμενα που να μας ταιριάζουν λίγο. Εγώ λοιπόν θέλησα να θέσω στην κρίση σας μερικές σκέψεις που σχετίζονται με την... Για να δω, το βλέπω αυτό το δείγμα εκεί, κάτι βλέπω. Με την τεχνολογική εξέλιξη εν σχέση με τον τομέα της εργασίας στο παρελθόν και ή δυνατόν σήμερα, ειδικότερα σχετιζόμενο με την τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνετε μέσα σε 10-15 λεπτά, τα μισά από αυτά που θα πω δεν θα είναι πολύ σαφή, αλλά παρακαλώ για την επίοικιά σας. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε ετοιμάσει και μία προβολή επίτηδες, για την οποία εγώ όμως, έτσι όπως οι οργανωτές είναι υπέρ της κεντρικής συμμετρίας, έχουν βάλει το πράγμα εκεί και επομένως εγώ δεν το βλέπω, αλλά θα το υποθέτω. Λέω λοιπόν ότι θα μιλήσουμε λιγάκι... Εδώ για να βλέπετε εκεί καλύτερα. Α, ναι, είναι μια ιδέα, είναι μια ιδέα. Θα κοιτάξω αριστερά, πράγμα το οποίο ήταν πάντα το όνειρό μου ως παλιόν. Βλέπετε. Γυναικείο μυαλό. Λοιπόν, τώρα πιάς τεχνολογικής πρόοδου, τώρα μην μπλέξουμε το τι θα πει πρόοδος, εξέλιξη πρέπει να λέμε περισσότερο και όχι πρόοδος, ποιον εφευρέσεων και πάντως θα έχουμε μία επαφή με την αρχαία Ελλάδα και δεν πρόκειται να σας απασχολήσω με τον μύθο, πραγματικά μύθος του κερατά, ότι υπάρχει σχέση μεταξύ δουλοκτησίας και ανάπτυξης τεχνολογίας, αυτά έχουν σβήσει τελείως πλέον. Αλλά ας πάμε όμως παρακάτω και να βλέπω στο δεύτερο αυτό σημείο, το δεύτερο bullet που λένε και στην Καλαμπάκα, που δεν είναι παρά μια εσοχή είναι, αλλά δεν πειράζει, το λένε έτσι. Λέω λοιπόν, να μην σκεφτούμε μόνο ένα μέρος από τις κοινωνικές ή ανθρωπικές συνέπειες οποιοδήποτε τομέα για τον οποίο συζητούμε, αλλά να είμαστε ολιστικοί για το σύνολο, όχι μόνο για τον τομέα της εργασίας, για τον οποίο υποτίθεται ότι η αμοιβή μας, κυρία Ευθυμίου, αφορά τον τομέα της εργασίας, αλλά όλους τους τομείς, για όλο το ανθρώπινο είναι, για όλη την ευδαιμονία, όπως θα έλεγε και ο Αριστοτέλης. Επομένως, οι υπόλοιπες κοινωνικές συνέπειες, θετικές ή αποθετικές, αυτού που είναι η τεχνολογική εξέλιξη, αυτές πρέπει να μας απασχολούν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, επιτρέψτε να σας θυμίσω ότι όταν εφευρέθηκε το άρωτρο, φυσικά και χρησιμοποιήθηκαν λιγότεροι σκαφιάδες, αλλά από την άλλη μεριά,
το τι χαρά Θεού ήταν για τους σιδηρουργούς, τους χαλκουργούς που τους έλεγαν, καθώς και για εκείνους οι οποίοι είχαν τους κτηνοτρόφους κτλ. Αμέσως υπενήσαμε ότι κάθε τεχνολογική εφεύρεση, η οποία δημιουργεί τεχνολογική ανεργία, κατά ιστορική, εμπειρική και όχι απλώς θεωρητική υπόθεση, δημιουργεί έναν άλλο τομέα, ο οποίος συμπληρώνει, και αυτό το ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από μένα. Ύστερα, τα πανιά. Πάυσανε πλέον να χρειάζεσαι, από στην αρχή είχαμε 10, 20, 30, 50 στην πεντικόντρο, 50 κοπηλάτες, και εντάξει, μόλις βγήκανε τα ιστεία, αν εξαιρέσουμε τα πολεμικά πλοία, ο αριθμός τους περιορίστηκε, γιατί φυσικά δεν μπορούσε να είναι περισσότερο από 50 ή από 150 ή έστω 170 όπως την Τρίερη. Ώστε θέλω να πω ότι από κάποια στιγμή και ύστερα κάθε τεχνολογική εφεύρεση δημιουργεί συνθήκες μιας επίτευξης ενός κοινωνικού αγαθού, το οποίο θα ήταν ανεπίτευκτο από όσα εκατομμύρια ελληνικά χέρια ανθρώπινα μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό πρέπει να πιστωθεί υπέρ της τεχνολογίας. Και ας τον κερανό να ανακατέψουμε, είναι πιο περίπλοκο το θέμα. Τα πλυντήρια μεταλλεύματος του Λαυρίου. Σκεφτείτε, έχετε ακούσει ότι ήταν 25.000 δούλοι στο Λαύριο. 25.000 δούλοι, περισσότεροι από τους κατοίκους των Αθηνών. Για να δουλεύουν εκεί. Όταν εφευρέθηκαν τα πλυντήρια όμως, τότε δεν χρειάζεται με τα κουβαδάκια τους να πηγαίνουν γύρω-γύρω στα ανύπαρκτα ρεύματα για να κάνουν κοσκινίζουν. Έγινε μείωση του αριθμού των δούλων και αύξηση της αποδοχής. Αν αυτό το λέτε ότι είναι μείωση του πλήθους της εργασίας, νομίζω ότι είναι, και είναι και υπέρ και της ποιότητας της ζωής των ίδιων των δούλων. Αλλά νομίζω ότι παρασύρομαι. Δεν μπορώ να μην το δείξω όμως αυτό. Εδώ ένας δούλος ο οποίος τρομπάριζε την εμβολοφόρο ανδία του Κτησιδίου για να δίνει επιπιεσμένο αέρα σε αυτό το όργανο των σπουδαίων. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς λοιπόν δεν μπορούσε να βλέπει το βούλο εκεί που να τρομπάρει και έβαλε μία φτερωτή, μία ανεμογεννήτρια. Είναι προφανές ότι αυτός δεν είναι το Έλλην, διότι ο καλός ο Έλλην μισεί την αιωλική ενέργεια όπως ξέρουμε, η οποία είναι πρόστιχη, είναι εναντίον, είναι αυτό κτλ. Πάντο είμαι η πιο προχωρημένη σε όλο τον κόσμο εναντίον της αιωλικής ενέργειας. Ωστόσο, ο Ήρων το έκανε αυτό και φυσικά δημιούργησε μια τεχνολογική ενεργία από τη μια μεριά, διότι ο δούλος δεν είχε δουλειά να τρομπάρει, αλλά καταλαβαίνετε πως ήταν υπέρ της μουσικής. Το ίδιο με τη στρατιωτική τεχνολογία. Ακυρώνεται το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου πει σε ένας καταπέλτης πόσους στρατιώτες υποκαθιστά. Ένας καταπέλτης κάνει πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν στρατιώτες. Παρακαλώ πάρα πολύ να τονιστεί αυτό και να ληφθεί υπόψη στο ισοζύγιο των κερδοζημιών που θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας. Το συμπέρασμά μας λοιπόν είναι ότι βεβαίως έχουμε μείωση της ανάγκης των δούλων, έχουμε ανακούφιση από τις κακές πλευρές του μόχθου και από την άλλη μεριά να σας πω και μερικές πολύ θετικές για τους ίδιους τους δούλους συνέπειες που είχε στην αρχαία Ελλάδα η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Ποιοι μαθαίνανε να δουλεύουν τις καινούργιες μηχανές, κυρία Ευθυμίου? Οι δούλοι φυσικά. Ποιοι γίνονταν αρχιτεχνίτες στα εργοστάσια? Οι δούλοι φυσικά. Και τότε, κυρίες και κύριοι, εφευρήθηκε η περίφημη κατηγορία των χωρίς οικούντων. Οι οποίοι δεν μένανε πια. Οι δούλοι που δεν μένανε μια μέσα στα σπίτια, δουλεύανε ως τεχνίτες έξω και δίνανε στο φουκαρά το αφεντικό τους ένα ποσοστό του μισθού που παίρνανε. Ήρθε μια ανατροπή κοινωνικών σχέσεων και ήρθε μια λαμπρή ευκαιρία να δημιουργηθούν σειρές ολόκληρες από απελευθέρους χάρη στην τεχνολογία. Αυτά που δεν σας μαθαίνω στο σχολείο είναι ότι ο πατέρας του Δημοστέρου και ο πατέρας του Ηλίσιου ήσαν αρχιβιομήχανοι σιδηρουργοί στην αρχαία Αθήνα και στα τεράστια εργοστάσια τους. Ποιοι ήσαν τα αφεντικά, διευθυντές, τεχνικοί κτλ.? Δούλοι βέβαια. Οι οποίοι και φυσικά έγιναν απελεύθεροι σε λίγο. Να και μια ευκαιρία κοινωνικής απελευθέρωσης μέσω της τεχνολογίας σε τέτοιο σημείο, κυρίες και κύριοι, ώστε τον δύσκολο Αριστοτέλη να τον κάνουν στα πολιτικά του να πει ετούτη εδώ τη φοβερή προχριστιανική ουτοπία, η οποία λέει ότι εάν οι μηχανές μπορούσαν να λειτουργήσουν, να κάνουν το έργο τους, είτε διότι τους διατάξαμε, άρα είναι αυτόματα, είτε διότι προαισθάνονται τι θέλουμε, δηλαδή είναι ρομπότ, και τότε να δείτε, λέει ο Αριστοτέλης, με τη γνωστή αρνητική του θέση κατά τα λοιπά, ότι δεν θα έχουν πια ανάγκη από δούλους ή δεσπότες.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι, αλλά μου έφαγε πολύ χρόνο δυσανάλογο, και να πάμε στο σήμερα. Είναι λίγο πιο δύσκολο το σήμερα, γιατί, διότι τα μεν προβλήματα της τεχνολογικής ενέργειας είναι πολύ γνωστά, ιδίως εσάς που έχετε το προσώνα, είσαστε κάτω των 30, και εγώ που είμαι άνω των 93 ή 30-90, άρα μέσα είμαι κι εγώ, πολλαπλάσιο του 30 είμαι, πώς να σας εξηγήσω, είτε υποκαθιστούν πολλούς εργαζομένους, είτε βεβαίως δημιουργούν προβλήματα τεχνολογικής ενέργειας, που φυσικά έχουμε κοινωνική υποχρέωση να τα αντιμετωπίζουμε, και κανενός είδους υπεραισιοδοξία δεν δικαιολογείται, είτε απλούστατα αυξάνουν ενίοτε το πλήθος των εργαζομένων. Και αυτό επίσης οφείλει να λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό και πολιτικό ισοζύγιο για εκείνους οι οποίοι είναι φανατικοί εναντίον της τεχνολογίας. Καλά, έχω παραδείγματα για την αυτομηχανή, για τον τηλέγραφο. Έλα, με τηλέγραφο έχει πλάκα, διότι όταν εφευρέθηκε ο τηλέγραφος, τι ανεργία δημιούργησε? Τους εκτροφείς περιστερών και τους εφήπους ταχυδρόμους. Καλάντε. Αλλά εντωμεταξύ καταλαβαίνετε ο τηλέγραφος τη τεράστια αύξηση επαγγελμάτων. Κυρίες και κύριοι, το ξέρετε πιο, το καινούργιο εργοστάσιο της Αντίδας, γιατί δεν έγινε στην Μπαγκλαντές, πού έγινε? Στο Βερολίνο. Έλα, ρε, λέει. Τρελαθήκανε? Δεν τρελαθήκανε, διότι τώρα πια η εργασία είναι τόσο αποδοτικότερη μέσω των ρομποτικών εφαρμογών, ώστε φυσικά έγινε στο Βερολίνο και όχι στην Μπαγκλαντές. Αυτά να τα ακούνε μερικοί. Και τέλος, πώς να. Και καλά, τον εκτυπωτή των τριών διαστάσεων δεν άντεξε να μην τον βάλω. Γράψω ανεργία μηδέν. Καμιά ανεργία. Απέναντίας όμως δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα εν γέννη. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γνωστό κύριο πρόβλημα. Δεν είναι, κύριε Ευθυμίου, ότι έχω μια μεταβατική περίοδο. Πάντοτε έχω να αντιμετωπίσω το πρόβλημα θυμάτων ανεργίας που πρέπει να βρω έναν τρόπο. Αφενός με να τους δώσω επιδόματα, αν μπορεί το κοινωνικό σύνολο είναι ευαίσθητο, αν πρέπει να τους κάνω την ταχύρυθμη επανένταξη, αν πρέπει και γεωγραφικώς ακόμα να λάβω υπόψη μου, όπως ήταν οι Εβραίοι βαρκάριδες στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη. Μόνο Εβραίοι ήταν, πανφτωχοί, εν αντιθέσει με αυτές τους μύθους που γίνονται. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Και έτσι αντιμετωπίστηκαν τα κοινωνικά προβλήματα από εκείνη την υπόθεση. Τώρα, δεν θα πω τα εναντίον της τεχνολογίας. Το τελευταίο που επίτηδες θα πω είναι ότι η τηλεόραση κάνει παιδείας διάδοση, αλλά και ενδεχόμενη να αποχάζωση. Δεν είναι τέλεια η ρήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι γίνεται, ώστε πάντοτε υπάρχει μία ενδεχόμενη αρνητική συνέπεια από κάθε τι ανθρώπινο. Άρα και από την τεχνολογία, επομένως και από την τεχνητική νοημοσύνη. Εικάζω, κυρίες και κύριοι, ότι έκανα μια εκτίμηση πριν, έτσι λίγο αυθαίρετη. Ένα 3% του ακροατηρίου πιθανώς να μην ξέρει τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και πήρα το θάρρος έναντι αυτού του ενδεχομένου να πω πράγματα πολύ γνωστά, ούτως ώστε όταν θα έρθει στο τέλος η εσχατολογική υπόθεση, αχ, θα μας φάνε αυτές οι άτιμες οι μηχανές και θα υποκαταστήσουν τον άνθρωπο, τουλάχιστον να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Πώς να μισήσεις ένα πράγμα που δεν το γνωρίζεις, που να πάρω διάβολος? Καλά, θα μου πείτε διάβολος δεν υπάρχει, αλλά δεν έχει σημασία, το λέω λόγος. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα απλό μαθηματικό πραγματάκι. Άμα μπορείς να πάρεις αντικείμενα της γνώσης και να τα παραστήσεις με μαθηματικό τρόπο, σώθηκες. Δεν ήταν εύκολο. Αλλά αυτή τη στιγμή έγινε, τότε μπορείς να παραστήσεις και γεγονότα. Μπορεί να παραστήσεις και μια σειρά γεγονότων, αναδείκτια. Και αφού τα παράστησες, μπορείς να δεις και την αλληλουχία τους, να εφαρμόσεις τους κανόνες της λογικής και να κάνεις έλεγχο γνώσης. Όλα αυτά βγαίνουν πολύ εύκολα μετά, φτάνει να έχεις το αρχικό πετραδάκι που είναι η μαθηματική παράσταση των γνώσεων. Αυτά για να απομυθοποιηθεί η υπόθεση, σιγά ρε παιδάκι μου τι είναι. Από εκεί και πέρα βέβαια τα πράγματα γίνανε περίπλοκα πράγματι. Και δεν μπορεί ο καθένας μας να το κάνει. Φτάσαμε να μην εφαρμόζεται μόνο όλα αυτά που ξέρουμε και λέμε, αλλά να έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα, όπως λέμε στην Καλαμπάκα, in real time, να έχει τη δυνατότητα κατευθείαν ο ίδιος ο χρήστης να ρίχνει τις δικές του γνώσεις και το πρόγραμμα να τον περιμένει, να τις έχει πάρει τις γνώσεις του ίδιου του χρήστη και να μπορεί να επικοινωνεί με τον χρήστη. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου θαύματα. Είναι όμως πράγματα, γεγονότα, τα οποία συμβαίνουν και των οποίων τα αποτελέσματα δεν είδατε μόνο στο σπουδαίο πρόσωπο του κ. Χάρμπισον, αλλά μπορεί να το δείτε σε ποικίλες, η αυτοαποθήκευση εμπειρίας
καλό είναι να τη θυμόμαστε αυτή την έκφραση, ή η εκτέλεση λεπτών ή επικινδύνων εργασιών από τις μπόμπες που ακούτε, ή ακόμα και από την κατασκευή τεχνητών μελών, η οποία στην Ελλάδα ήδη είναι μια πραγματικότητα. Και εγώ προτείνω στους οργανωτές, προσπαθώντας να τελειώσω, να κάνουν το εξής: να μπορέσουν να δημοσιοποιήσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη έκταση όλες τις λεπτομερείς εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους κλάδους. Σε όλους τους κλάδους. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά στη χημεία, στην ιατρική, στη γεωλογία, στην ηλεκτρονική, στα λογισμικά, στη στρατιωτική. Είναι, κύριε Ευθυμίου, τα έχετε ακουστά, αλλά σας παίρνω όρκον ότι για κάθε ένα από τους τομείς υπάρχουν εκατοντάδες ήδη εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Επομένως, για να τελειώσω, δεν συνεπάγονται κατά ανάγκη ανεργία όλες οι εξελίξεις. Οι άλλες που συνεπάγονται οφείλουν φυσικά να γίνουν αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων. Και, εν πάση περιπτώσει, να μην ξεχνάμε ότι όλα τότε εδώ είναι ανθρώπινες εμπειρίες, οι οποίες εντάσσονται μέσα σε ανθρώπινα περιβάλλοντα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποποιηθούμε την είπα Adidas πριν, αλλά ήταν Nike. Διότι ο κίνδυνος υπάρχει. Αυτό εδώ, το οποίο είναι πρόσφατο παράδειγμα με την CAAN, με την ψυχογράφηση εκατομμυρίων Αμερικανών χρηστών του Facebook και την εκτίμηση συμπεριφοράς με τα δεδομένα faker έθεσμα και ενδεχομένως την επιρροή του στο Brexit και στις ελληνικές ακόμα εκλογές, ως κίνδυνος υπάρχει. Και μας χρειάζεται και άλλη μια φορά αυτό που ήταν το ουσιώδες της δημοκρατίας, η συμμετοχικότητα και η εγρήγορση. Κανένας δεν μπορεί να μας κάνει να εφησυχάσουμε. Και άλλωστε προχθές μια εφημερίδα ελληνική είχε μια αντιφατική είδηση ότι ο μεν κύριος Gladstein έλεγε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι στα χέρια των δικτατόρων και ο κύριος Peter Diamantis μας έλεγε ότι δεν πειράζει, λέει, να παρακολουθούν, θα μας παρακολουθούν, αλλά έτσι θα αναγκαζόμεθα να φερόμεθα πιο ηθικά. Αμφότερες οι δηλώσεις είναι θεμελιωδώς αντιεπιστημονικές. Αμφότερες. Και δεν σημαίνουν και ακυρώνουν την τεράστια υποχρέωση που έχουμε για εγρήγορση. Αλλά εντάξει, να μην σας παρηγορήσω. Πώς πήρες ένα κουτό κομμάτι μάρμαρο και τελικώς έφτιασες μια νίκη της Σαμοθράκης? Με ένα ρομποτικό σαν αυτό που βλέπετε στην εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η δικιά μου συμβολή θα είναι σε άλλες γραμμές, γιατί δεν είμαι τεχνικός. Και αναρωτιέμαι, όπως όλοι, φυσικά εσείς είστε πολύ πιο ενημεροί από μένα, το τι πρόκειται να συμβεί με την τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται, τα ρομπότ που, ως φαίνεται, μέσα σε λίγες δεκαετίες θα έχουν υποκαταστήσει την εργασία. Ως ιστορικός που είμαι, με απασχολεί πολύ το κοινωνικό αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας και κυρίως το πολιτικό. Και φυσικά το πώς αυτή η υψηλότατη τεχνολογία θα συμπαρασύρει ένα μεγάλο κομμάτι καταρχάς του πρώτου κόσμου, δηλαδή άτομα τα οποία είναι σε θέση να παρακολουθήσουν αυτή την πολύ υψηλή τεχνολογία θα μπουν μπροστά, θα πολλαπλασιαστούν εκείνοι οι οποίοι θα μπορούν να την υπηρετήσουν και να την παρακολουθήσουν. Αυτό σημαίνει ότι ο καθυστερημένος και τρίτος κόσμος θα μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας. Θα υπάρξει προφανώς τεράστιο χάσμα μεταξύ του πρώτου και του τρίτου κόσμου, ένα χάσμα το οποίο έτεινε να μειωθεί και κατά τη γνώμη μου εκεί θα είναι το μεγάλο ζήτημα των δεκαετιών που θα έλθουν. Διότι θα φέρει τεράστιες πολιτικές ανακατατάξεις που ακόμη δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί. Το λέω σε αυτό το σημείο διότι η βιομηχανική, ας πούμε, επανάσταση που είναι η προηγούμενη επανάσταση τούτης που ζούμε θα θυμόμαστε όλοι ότι συνέβη στην Αγγλία στον τέλος του 18ου αιώνα πάτησε πάνω σε μια σειρά άλλων επαναστάσεων που ήρθαν όμως σε ένα χρόνο που ήταν αφομοιώσιμος. Έχει σημασία αυτό που λέω, διότι είναι τέτοια η επέλαση της τεχνολογίας τώρα, που προφανώς θα έχουμε προβλήματα αφομοίωσης σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού αυτού του πλανήτη. Όμως, εντάξει, ο άνθρωπος είναι ευπροσάρμοστος
και ενδεχομένως τα καταφέρουμε. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι η προηγούμενη επανάσταση που ας πούμε χοντρικά έγινε το 1770 στην Αγγλία και καθόρισε και καθορίζει ακόμη την πολιτική, την κοινωνική ζωή που έχουμε και φυσικά την οικονομική ζωή που έχουμε, πάτησε πάνω σε άλλες δύο επαναστάσεις που με τη σειρά τους άλλαξαν το πνεύμα αντιμετώπισης της εργασίας της ίδιας, της οργάνωσης της εργασίας, της στόχευσης της εργασίας και ανέβασε το επίπεδο μεγάλων στρωμάτων πληθυσμού που μέχρι τότε δεν είχαν αναγκαστεί να αντιμετωπίζουν προχωρημένες προκλήσεις. Πάτησε πάνω σε μια αγροτική επανάσταση που έγινε στα 17ο αιώνα με βάση τις παρατηρήσεις των Ευρωπαίων στην πολύ προχωρημένη στον αγροτικό τομέα Κίνα και έτσι μπόρεσε να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή που θα βοηθούσε με τη σειρά της τη βιομηχανική επανάσταση όταν θα ερχόταν και δεύτερον να δημιουργηθεί μια εμπορική επανάσταση. Έχει σημασία αυτό που σας λέω διότι πριν από τη βιομηχανική επανάσταση είχε γίνει ένα τεράστιο άλμα στο πώς οργανώνεις μια επιχείρηση. Η ανθρωπότητα ποτέ δεν είχε μπει μπροστά σε παγκόσμια πρόκληση οργάνωσης επιχείρησης. Μέχρι τότε οι άνθρωποι είχαν επιμέρους μεγάλες προκλήσεις, αλλά το να επιχειρήσει σε όλους τους υπήρους ήταν μια καινούργια πρόκληση. Αυτή παρουσιάστηκε σε πληρότητα το 16ο και 17ο αιώνα και τότε δημιουργήθηκαν δύο εταιρείες που είναι πρωτοπόρες στην οργάνωση της παγκόσμιας εργασίας. Η μία ήταν η Ανατολική Εταιρεία, η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και η άλλη η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών και στηρίχθηκε πάνω σε πάρα πολλοί ψυχωμένους ανθρώπους οι οποίοι έφταναν στα πέρατα της γης, δεύτερον ανθρώπους οι οποίοι οργάνωναν τα πράγματα με πολύ συγκεκριμένο και στοχευμένο τρόπο, διαφορετικό από τον προηγούμενο και τότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα χρηματιστήρια. Το πρώτο χρηματιστήριο δημιουργήθηκε στην Αγγλία το 1601 ή 3 αν θυμάμαι και 1 ή 2 χρόνια μετά το δεύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο στην Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Δηλαδή μέσα από αυτές τις διαδικασίες οθήθηκε ένας ολόκληρος κόσμος που σχετίζονταν κυρίως με τη θάλασσα. Αυτό που σήμερα είναι η πρόκληση, που σήμερα είναι το ρομπότ, 300 χρόνια πριν ήταν η θάλασσα, εκεί έπρεπε να κατακτηθεί, γιατί η θάλασσα καλύπτει το 80% αυτού του πλανήτη. Επομένως, έπρεπε να κατακτηθεί το αναπεπταμένο της παγκόσμιας οικονομίας και το πέτυχαν δύο μεγάλες εταιρείες. Και ως αποτέλεσμα αυτού ήταν το γεγονός ότι η Αγγλία, πιο επιτυχημένα από κάθε άλλη δύναμη της γης, με μόνη την Ολλανδία να μπορεί να τη συναγωνιστεί, μπήκε στο θέμα της θάλασσας και μπόρεσε να δημιουργήσει και νέα πλοία και νέες σχέσεις πάνω στα πλοία και νέες χρηματοδοτήσεις στα πλοία και αυτό άλλαξε την αγγλική κοινωνία που ήταν η πρώτη κοινωνία η οποία άλλαξε πολιτικά στο 17ο αιώνα. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η προηγούμενη επανάσταση δημιουργήθηκε μετά από αλλεπάλληλες επαναστάσεις βάσης που είχαν δημιουργήσει και ένα μεγάλο στρώμα νέων τεχνητών σε διάφορες κατηγορίες και νέων ναυπηγών και εφευρετών πολλών επιμέρους θεμάτων των πλοίων και φυσικά και άτομα τα οποία χρησιμοποιούσαν τα μαθηματικά σε άλλο επίπεδο, αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τάσιος, ούτως ώστε όταν ήρθε η ώρα της βιομηχανικής επανάστασης να είναι το τέλος, θα έλεγε κανείς, μιας διαδικασίας. Η βιομηχανική επανάσταση η ίδια ήρθε αφού είχαν κατακτηθεί πριν τρόποι εργασίας, οργάνωση εργασίας, νέες συλλήψεις, μυαλά που μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές και μυαλά που μπορούσαν να επέμβουν στις αλλαγές. Το λέω αυτό διότι οι νέες τεχνολογίες έρχονται πολύ επιθετικά, πολύ βία, με μεγάλα βήματα και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε θέματα παγκοσμίως, πολύ σοβαρά θέματα παγκοσμίως σε άλλα επίπεδα, όμως, και δεν είναι ο φόβος μου ότι θα χαθούν
θέσεις εργασίας, θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας ενδεχομένως. Αυτό για μένα, εξάλλου δεν μπορώ να συνεισφέρω σημαντικά σε αυτή τη συζήτηση. Διάβασα προχθές ένα άρθρο στην εφημερίδα που προέρχεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, δηλαδή την παγκόσμιο οργανισμό που οργανώνει τη συνάντηση του Νταβός και κάθε τόσο δίνει νέα στοιχεία, που στην εφημερίδα τουλάχιστον έλεγε πως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θεωρεί ότι με τα ρομπότ θα αυξηθούν κατά πολύ οι θέσεις εργασίας παρά θα χαθούν. Ίσως ξέρουν αυτοί καλύτερα, οπωσδήποτε ξέρουν καλύτερα από μένα, ενδεχομένως έτσι θα συμβεί. Αλλά εκείνο που θα συμβεί, κατά τη γνώμη μου, θα είναι βιαιότατες κοινωνικές αλλαγές και τεράστιες ανισότητες σε όλη τη γη, όπως δεν έχουν γίνει ποτέ. Επομένως θα έχουμε να περιμένουμε δύσκολες καταστάσεις που όμως θα τις λύσουμε. Θέλω να είμαι αισιόδοξη σε αυτό. Η ανθρωπότητα μέχρι τώρα έχει λύσει τελικά προβλήματα. Πολλές φορές με πολύ βία και πολύ αίμα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα εμπεριέχει αυτό αυτή την ιστορία. Όμως όσον αφορά τον τόπο μας, είναι πολύ σημαντικό να, καθώς έχουμε τόσους πολλούς νέους σε ανώτατο επίπεδο μορφωμένους και από φοίτους πανεπιστημιακών σχολών, να ετοιμαστούν για να είναι εκείνοι που θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την τεχνολογία. Είναι τόσο μεγάλη η ορμή αυτών των εξελίξεων. Πρόσφατα άκουσα μία ομιλία που με εντυπωσίασε, δεν το είχα συλλάβει, από αστροφυσικό συνάδελφο, ότι μέχρι το 1980 όλες οι γνώσεις που είχε κατακτήσει ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, 30. Μέσα σε 40 χρόνια οι γνώσεις έχουν γίνει 80. Δηλαδή έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των γνώσεων που έχουν παραχθεί μόνο σε 40 χρόνια. Αυτό είναι ασύλληπτο. Και η γενιά σας, μιλούν εδώ δύο εκπρόσωποι προχωρημένης ηλικίας, πάνω σε εσάς θα πέσει αυτή η αλλαγή, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει υψηλό επίπεδο μόρφωσης και ενημέρωσης και νομίζω ότι ο Έλληνας νέος έχει και το χάρισμα της παρακολούθησης. Δηλαδή, αυτό που έχουμε ως Έλληνες, έχουμε χίλια μύρια κακά, αλλά έχουμε και κάτι, μια ταχύτητα πολλές φορές αντίδρασης στα πράγματα που συμβαίνουν. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.